Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είπαμε και στις προηγούμενες συνεδριάσεις ότι η ζωή και η ασφάλεια των ανθρώπων δεν κοστολογείται. Και τα μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων δεν μπορεί να αθωώσουν τη συνέχιση της εγκληματικής πολιτικής. Δεν μπορεί να συγκαλύψουν το έγκλημα. Αυτό έγινε εδώ αυτές τις μέρες. Μία προσπάθεια συγκάλυψης των αιτιών αυτού του εγκλήματος. Και οι αιτίες αυτής της εγκληματικής πολιτικής είναι η περιβόητη απελευθέρωση της αγοράς με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η υπορευματοποίηση των συγκοινωνιών, ο τεμαχισμός του ΟΣΕ και η ιδιωτικοποίηση των κερδοφόρων κομματιών του, η τεράστια υποστελέχωση σε προσωπικό και οι τεράστιες ελλείψεις σε μέτρα ασφάλειας και οι υποδομές του κρατικού ΟΣΕ. Πάνω σε αυτά δεν έχουμε τίποτα στο νομοσχέδιο, ιδιαίτερα για το θέμα της ενίσχυσης ασφάλειας. Αυτά που δεν έχουν καμία σχέση. Αυτή λοιπόν η πολιτική ήταν μια κοινή γραμμή των κομμάτων που κυβέρνησαν όλη αυτή την περίοδο. Ξεκίνησε, να το θυμίσω, στην Ελλάδα από τα μέσα της δεκαετίας του 90 μετά τη συνθήκη του Μάαστριχτ. Επιταχύθηκε την περίοδο της κρίσης και των μνημονίων. Από τότε οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ προχώρησαν στην κατάτμιση του συνδρομικού έργου, στον τεμαχισμό του ΟΣΕ σε διάφορες εταιρείες, διαχωρίζοντας το μεταφορικό έργο από τα δίκτυα, δηλαδή τα βαγόνια από τις ράγες, και προετοιμάζοντας την ιδιωτικοποίηση. Ενώ στη συνέχεια ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που προχώρησε στην πώληση της ΟΣΕ στην Ιταλική εταιρεία. Επιχείρησε λοιπόν μία συγκάλυψη του εγκλήματος. Η κυβέρνηση από την αρχή επιχείρησε να ρίξει ευθύνες στο ανθρώπινο λάθος. Όχι ότι δεν υπήρχε. Επιχείρησε, όπως και εδώ ο Υπουργός, να αθωώσει την εταιρεία, ισχυριζόμενος ότι η ευθύνη είναι του ΟΣΕ, δηλαδή του δημοσίου. Γιατί οι παθογένειες, οι συντεχνίες και όλα τα άλλα οδήγησαν σε λάθη και παραλήψεις. Στην ίδια γραμμή τη συγκάλυψη ο ΣΥΡΙΖΑ, που αναδεικνύει ως αιτία το σταθμάρχη, που ήταν ρουσφέτη της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία ανταπαντά για τη ΡΑΣ και για τους σταθμάρχες που προσέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν της ίδιας ηλικίας. Κουβέντα δεν είπε για την πολιτική που δολοφονεί, γιατί με αυτή συμφωνεί, αυτή εφάρμοση και ως κυβέρνηση. Επειδή ακριβώς συμφωνείτε, γι' αυτό στείνεται και εδώ από προσανατολιστικούς καυγάδες. Ο ένοχος αυτού του εγκλήματος λέγεται καπιταλιστικό κέρδος. Αυτό υπηρετείται με τόση ευλάβεια και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα συμπληρώματά τους που είναι η ελληνική λύση και το ΜΕΡΑ. Το ίδιο κράτος με τη λογική του κόστους ωφέλους και στην υγεία οδήγησε την πανδημία στο θάνατο 36.000 ανθρώπων γιατί αρνήθηκαν να προσλάβουν γιατρούς, νοσηλευτές να δημιουργήσουν νέα ΣΜΕΘ. Δικό σας έγκλημα είναι και οι νεκροί από τις φωτιές. 103 στο μάτι, 29 θάνατοι φωτιά μέσω όρο ανά έτος από το 2010 έως το 2019. 45 θάνατοι το 20, 80 το 21, 25 από τις πλημμύρες στη Μάντρα και πάνω από 130 την τελευταία 20ετία. 143 νεκροί από τους σεισμούς το 1999 και άλλοι που προσθέθηκαν πρόσφατα στη Σάμο και το Αρκολοχώρι. Μεγάλος είναι ο κίνδυνος μπροστά μας, αυτοσχολεία, τα νοσοκομεία, τα δημόσια κτίρια, τα εργοστάσια, επιχειρήσεις αλλά και ιδιωτικές κατοικίες δεν έχουν ελεγχθεί. Αυτά είναι τα τέμπη που είναι μπροστά μας. Τα κέρδη τους στις ζωές μας. Αυτό ήταν το σύνθημα που φώναζαν σε όλες τις κινητοποιήσεις. Πάνω από 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι που πήραν μέρος. Και αυτό απαντά στην προσπάθεια της συγκάλυψης. Αντιμετωπίζετε τις προσλήψεις ως κόστος. Και αυτό τις κάνετε με το σταγονόμετρο. Η λειτουργία με τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού είναι εγκληματική. Σύμφωνα με το οργανόγραμμα του ΟΣΕ, οι ακάλυπτες θέσεις εργασίας για ασφαλή κυκλοφορία των τρένων και ασφαλή εργασία των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς είναι περισσότερες από 1.300. Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να φροντίσει να καλυφθούν αυτές οι κενές θέσεις με μόνιμο προσωπικό, με συγκροτημένα δικαιώματα, φέρει ένα σχέδιο νόμου στο οποίο δεν υπάρχει καμιά δέσμευση, ούτε για τον αριθμό των προσλήψεων, ούτε για τον χρόνο που αυτές θα γίνουν. Απλά στο άρθρο 78 αναφέρει ότι οι αυξημένες ανάγκες σε προσωπικό δύναται να καλύπτονται από αυτούς που περιλαμβάνονται στους πίνακες κατάταξης της υπαρθμό 1 του 2022 προκήρυξης του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών που έπρεπε να έχουν γίνει μέσα στο 2022. Αφορά 90 προσλήψεις
αορίστου χρόνου και οι περισσότεροι από αυτούς εργάζονται και τώρα με μπλοκάκι στον ΟΣΕ. Επίσης, ότι με απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών μπορεί να προσαυξάνεται ο αριθμός αυτών των προσλήψεων από τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 13 του νόμου 4765 του 2021. Ενδεικτικό της αξιοκρατίας που θα εισήσει και σε αυτές τις προσλήψεις είναι ότι η παράγραφος 2 του άρθρου 78 αναφέρει ότι δεν θα εφαρμόζει τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Στην ίδια λογική κινείται και το άρθρο 79, που αναφέρει ότι δύναται να ανανεώνονται οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου των φυλάκων ισόπεδων διαβάσεων για διάστημα έως 24 μήνες, χωρίς καμία άλλη δέσμευση στον αριθμό των προσλήψεων και στο πότε θα γίνουν. Άρα, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα ξαναπροσλάβετε όλους τους 160 έμπειρους φύλακες που απολύσετε για να δώσετε τη φύλαξη σε εργολάβους. Αυτά τα μέτρα λοιπόν που προβάλλονται ως μέτρα ενίσχυσης ασφάλειας των συγκοινωνιών προκαλούν τους εργαζόμενους στα μέσα μαζικής μεταφοράς που ξέρουν τα μεγάλα προβλήματα αλλά και όλο τον λαό που η οργή του δεν κοπάζει. Με το πρώτο κεφάλαιο λοιπόν διαθετούνται διάφορες δεσμεύσεις προς τους επενδυτές, δημιουργώντας όπως αναφέρεται φιλικό επενδυτικό περιβάλλον κατά παρέκκληση κανονισμών και διατάξεων που εμποδίζουν, διευκολύνει στρατηγικούς επενδυτές όπως με τα άρθρα 3 και 4. Στα πλαίσια της λεγόμενης δίκαιης αναδοξιακής μετάβασης θεσπίζεται καθεστώς χορήγηση ενισχύσεων μέσω του πληροφοριακού συστήματος αναδοξιακού νόμου είτε μέσω του πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων. Προβλέπει και νέες κατ' εξαίρεση φορολογικές απαλλαγές σε επιχειρήσεις και επενδυτικά σχέδια στο άρθρο 5. Με το άρθρο 10, η Οικονομική Επιτροπή των Δήμων και Περιφερειών για τις συμβάσεις με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ασκεί τις αρμοδιότητες αναθέτους αρχής και κατά το στάδιο της εκτέλεσης, προσπερνώντας έτσι αντίθετες θέσεις που μπορεί να εκφραστούν στα δημοτικά συμβούλια. Με το άρθρο 11 διευκολύνει τις επενδύσεις κάναβης για την εκτέλεση μεταφοράς, της εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων φαρμακευτικής κάναβης και δεν απαιτείται η προηγούμενη έκδοση και προσκόμιση της άδειας παραγωγής για εξαγωγή των τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάναβης του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων κατά παρέκκληση, λέει, κάθε διάταξης. Η κυβέρνηση, λοιπόν, συνεχίζοντας με το νομοσχέδιο, αντιμετωπίζει τη μεγάλη ακρίβεια που έχει γονατίσει λαϊκά νοικοκυριά με το καλάθι του νοικοκυριού, του νονού τώρα, παρατείνοντας την ημερομηνία μέχρι το τέλος των επόμενων εκλογών. Φέρνει λοιπόν η κυβέρνηση άλλη ρύθμιση για τις φυσικές πηγές νερού και διαμορφώνει τους όρους εμπορίας των πόσιμων ιαματικών ή μη ιαματικών νερών από τους επιχειρηματικούς ομίλους με 3-5 της χιλίης, σαν αντιστάθμιση στους δήμους δηλαδή, για πωλήσεις ενός εκατομμυρίου ευρώ για παράδειγμα, 30 ή 50.000 ευρώ για τους δήμους. Στο μέρος του νομοσχεδίου που αφορά τον εξυγχρονισμό της τουριστικής και ναυτιλιακής νομοθεσίας, έρχεσαι και ρυθμίζει τα απαιτήσεις επιχειρηματικών ομίλων, αλλάζοντας ρυθμίσεις και κανόνες που εμποδίζουν. Το άρθρο 30 έχει ως κύριο θέμα τις συμφωνίες παραχώρησης τουριστικών λιμένων. Επιβάλλει fast-track διαδικασίες για να διευκολύνει τις παραχωρήσεις τουριστικών λιμανιών και μαρίνων πριν και από την ολοκλήρωση της χωροθέτησης και πριν των όποιων σχετικών έργων. Μια τέτοια ρύθμιση με νόμο ανοίγει στα γεμάτα το δρόμο για να εκμεταλλεύεται μεγάλα μονοπόλια του κλάδου των μεταφορών και του τουρισμού, λιμάνια, μαρίνες αλλά και μεγάλες εκτάσεις γύρω από αυτά, χωρίς καμιά δέσμευση και πρόληψη για τους εργαζόμενους, τους κατοίκους των περιοχών αλλά και για το περιβάλλον. Με άλλες ρυθμίσεις προχωράει η διευκόλυνση των μεγάλων τουριστικών επενδύσεων μέσω της σύντμησης και απλοποίησης των αδειοδοτικών διαδικασιών, με ό,τι αυτό σημαίνει. Διευκολύνει τη διαδικασία συμβάσεων χρονομεριστικής μίσθωσης μεγάλων τουριστικών καταλυμάτων. Κάνει αλλαγές στην ειδική υπηρεσία προώθησης και αδειοδότησης τουριστικών επενδύσεων που αποσκοπεί στη διευκόλυνση των τουριστικών επενδύσεων με την ίδρυση αυτοτελούς πολυοδομικού γραφείου, που θα επιλαμβάνεται των οικοδομικών αδειών για τις μεγάλες ή σύνθετες τουριστικές επενδύσεις, με στόχο βέβαια την επίσπευση της διαδικασίας αδειοδότησης των τουριστικών επενδύσεων. Όλες αυτές οι ρυθμίσεις καμιά σχέση δεν έχουν με τις λαϊκές ανάγκες και την προστασία του περιβάλλοντος.
Καμιά σχέση δεν έχουν με τον εργασιακό μεσαίωνα που βιώνουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό με ατέλειωτες ώρες εργασίας και με συνθήκες διαμονής χειρότερες από τη Μανολάδα. Το είπα, τύπου Μανολάδας είναι χειρότερες. Με μισθούς που δεν επιτρέπουν την επιβίωση των οικογενειών τους. Επίσης, καμιά σχέση δεν έχουν με το δικαίωμα στις διακοπές και στην αναψυχή του λαού, γιατί γίνονται όλο και πιο απλησίαστες για τις λαϊκές οικογένειες. Οι ρυθμίσεις επίσης για τις ιαματικές πηγές στοχεύουν στην προσέλκυση επενδυτών, παραδίδοντας κάθε πηγή για επιχειρηματική εκμετάλλευση, στερώντας από τον λαό τις θεραπευτικές του ανάγκες ή κάνοντάς τις πολύ ακριβές. Διευκολύνει την ιδιωτικοποίηση των λιμανιών Ιγουμενίτσας Καβάλας, νομιμοποιώντας τις εγκαταστάσεις, τις εκτάσεις για να παραχωρηθούν χωρίς προβλήματα στους ομίλους. Στο άρθρο 51 προβλέπει πλωτούς θερματικούς σταθμούς φυσικού αερίου και σε συνέχεια με το άρθρο 54 νομιμοποιεί υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις στο ναυπηγείο Σκαραμαγκά. Προβλέπει πλωτά ναυπηγήματα προσωρινής αποθήκης της LNG, επαναεροποίησης φυσικού αερίου και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι σχεδιασμοί και της νέας ιδιοκτησίας Σκαραμαγκά, γιατί είναι και άλλων βέβαια, και διευκολύνεται στην υλοποίησή τους. Και βέβαια δικαιολογημένα ανησυχούν οι κάτοικοι του Χαϊδαρίου που είναι μέσα στην πόρτα τους. Το άρθρο 76 του νομοσχεδίου που αναφέρεται στον έλεγχο κομίστρου στην περιοχή Θεσσαλονίκης, στον ΟΑΣ, ΚΤΕΛ και μελλοντικά στο Μετρό Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση προχωρά στην παραπέρα πολυδιάσπαση και ιδιωτικοποίηση του συγκοινωνικού έργου με εργολαβοποίηση των υπηρεσιών, ανοίγοντας πεδίο κερδοφορίας για ιδιωτικές εταιρείες ελέγχου κομίστρου που τις αναφέρει ως τρίτος φορέας. Νομικό πρόσωπο, στο οποίο θα αναθέτει ο οικείος συγκοινωνικός φορέας τον έλεγχο κομίστρου. Επίσης, οι πολύ μεγάλες ελλείψεις σε κρίσιμες ειδικότητες των οδηγών και τεχνητών είναι ακόμα ένας από τους βασικούς παράγοντες της υποβάθμισης της ποιότητας των αστικών συγκοινωνιών και των κινδύνων για την ασφάλεια των επιβατών. Στις ρυθμίσεις του Υπουργείου Πολιτισμού της κυβέρνησης κάνει ένα δωράκι στους επιχειρηματίες, στα ιδρύματα, τους μεγάλους του πολιτισμού. Είπαμε πολλά και χθες. Δεν διστάζει να προχωρήσει σε νέα μέτρα για να καταργήσει και τα ελάχιστα δικαιώματα των καλλιτεχνών. Με τα άρθρα 102, 105 και 118 θεσμοθετεί το Μητρό Αυταπασχολουμένων, απασχολουμένων στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα. Απόδειξε το τι εννοεί η κυβέρνηση όταν προτάσει το καλό των καλλιτεχνών είναι το άρθρο 106. Εξαιρεί την πρόβα από την εργασία πλήρους απασχόλησης, δίνοντας έτσι το δικαίωμα η πρόβα να πληρώνεται με ατομικές συμβάσεις και όχι συλλογικές. Με το άρθρο 3 ο εργοδότης θα μπορεί να απολύει τον εργαζόμενο όποτε θέλει, ακόμα και στη μέση των προβών. Με λίγα λόγια, το νομοσχέδιο δεν καταπολεμά την αδήλωτη εργασία των καλλιτεχνών, αλλά την νομιμοποιεί, όπως νομιμοποιεί και τη διαρκή διαθεσιμότητα και ανασφάλεια του εργαζόμενου. Σοβαρό θέμα προκύπτει και με το άρθρο 110, το οποίο επιτρέπει την κατασκευή έργων σε δάση, δασικές και δημόσιες εκτάσεις, με το πρόσχημα της προστασίας, λειτουργίας και ανάδειξης χώρων και εγκαταστάσεων πολιτιστικού χαρακτήρα. Με το άρθρο 126, αφορά το πτυχίο, και το πτυχίο των γεωπόνων και τα οποία θα πρέπει να έχουν επαγγελματικά δικαιώματα με το πτυχίο. Καμιά σχέση δεν μπορεί να έχει το γεωτέ με αυτά. Είπαμε και χθες αρκετά, είπαν και εδώ οι φορείς και νομίζω η κυβέρνηση πρέπει να κάνει πίσω σε αυτό το ζήτημα. Το ΚΚΕ καλεί τους εργαζόμενους, τους αυταπασχολούμενους, βιοπαλαιστές, αγρότες και ιδιαίτερα την νεολαία να μην συμβιβαστεί με αυτή την πολιτική που τσακίζει τις ζωές τους. Έχουν συμφέρον να είναι αδύναμα όλα τα αστικά κόμματα που θα συμμετέχουν στην επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση. Γιατί όλοι τους είναι δεσμευμένοι στην απελευθέρωση και ιδιωτικοποίηση κρίσιμων τομέων για την ανθρώπινη ζωή, όπως είναι η ενέργεια, οι μεταφορές, οι σιδηρόδρομοι. Είναι δεσμευμένοι στα συμφέροντα του τραπεζών και των φανς. Δρομολογείται μεγάλη επίθεση στα σπίτια και στην περιουσία του λαού με τους νόμους της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ. 700.000 πληστηριασμοί. Όλοι αυτοί δεν μπόρεσαν να διακανονίσουν το δάνειό τους. Όλοι τους είναι δεσμευμένοι στους στόχους των επιχειρηματικών ομίλων για φτηνή εργατική δύναμη, επιπλέον φοροαπαλλαγές και επιδοτήσεις. Είσαστε όλοι δεσμευμένοι στην καθήλωση του κατώτατου μισθού, δεσμευμένοι στην εμπλοκή, στον εμπειριαλιστικό πόλεμο, στην Ουκρανία, στα σχέδια του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ.
Το ΚΚΕ δεν έχει δεσμεύσει στο κεφάλαιο. Στο κράτος των επενδυτών. Η μόνη δέσμευση είναι απέναντι σε εργατικές λαϊκές οικογένειες και στον αγώνα τους για τις σύγχρονες ανάγκες τους. Το ισχυρό ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί, που ξέρει ότι είναι συνεπές σε αυτό που λέει, είναι με ανιδιοτέλεια υπερασπίζεται εργατικά λαϊκά συμφέροντα. Έχει πρόγραμμα, επεξεργασμένες θέσεις για όλα, πρωταγωνιστεί στους αγώνες. Ο λαός μπανώσε στο λαό με ισχυρό ΚΚΕ. Ψηφίζουμε κατά, όπως έχουμε πει, και σε αυτό το νομοσχέδιο που ευνοεί τα επιχειρηματικά συμφέροντα.